Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή που σαν σκοπό έχει να παρουσιάσει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την πατερική θεολογία, τη σύνδεση των δύο αυτών κόσμων, της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Να καταδείξει δηλαδή διαχρονικά θέματα. Επίσης έχουμε και το τηλέφωνο, το 210-68-32-706, που σαν σκοπό του τηλεφώνου είναι η δική σας επικοινωνία, να μας παίρνετε τηλέφωνο και να μας δείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας για αυτήν την εκπομπή, τα ερωτήματα, τα θέματα που θα θέλατε, που σας απασχολούν, σας προβληματίζουν την καθημερινότητα και θέλετε να απαντήσουμε στις επόμενες τηλεοπτικές μας εκπομπές. Και σήμερα λοιπόν και πάλι κοντά σας, είμαστε μαζί σας για μια ώρα περίπου, για να συζητήσουμε για την ελπίδα της ζωής, να δούμε τι λένε οι φιλόσοφοι για μεγάλα σημαντικά θέματα, οι πατέρες Εκκλησίας, πού συνδέονται αυτοί οι δύο κόσμοι, τις ομοιότητες για την έννοια του χρόνου, της ψυχής, για το κάλλος, για την ομορφιά που μίλησαν και οι δύο αυτοί κόσμοι, και η αρχαία φιλοσοφία και η πατερική θεολογία. Θα δούμε τις ερωτήσεις που έχετε αφήσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-68-32-706. Θα δούμε σημαντικά θέματα, θα έχουμε και μία τηλεφωνική επικοινωνία στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, που σαν σκοπό έχει να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και εμείς που ευρισκόμαστε στο ελληνικό χώρο και οι Έλληνες που ευρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά δεν πάβουν να είναι Έλληνες. Θα τα δούμε αυτά, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην πορεία της εκπομπής. Και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, θα δούμε τα θέματα τα οποία έχω συγγράψει και αναφέρονται σε αυτές τις εκπομπές. Το πρώτο βιβλίο έχει να κάνει με την ουσία και την αθανασία της ψυχής, κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες Εκκλησίας. Τι λένε οι φιλόσοφοι, τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας για τις σχέσεις σώματος και ψυχής, όλα αυτά τα παρουσιάζω. Για το θέμα του παραδείσου και της κολάσεως, για τις τύψεις, για τις ενοχές, για την πρόγευση των δύο αυτών πνευματικών καταστάσεων και σε αυτή τη ζωή. Όλα αυτά για να δούμε τελικά πώς μπορεί να επέλθει η ειρήνευση, η γαλήνη της ψυχής και τι λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι και οι πατέρες Εκκλησίας για όλα αυτά τα θέματα. Στο επόμενο βιβλίο αναλύω και εξετάζω το θέμα του χρόνου. Τι είναι ο χρόνος, ποια είναι η σχέση της φιλοσοφίας και της θεολογίας, αξιοποίηση του χρόνου, γραμμική εκδίπλωση του χρόνου, ευθύγραμμη πορεία του χρόνου, ό,τι θα θέλατε να μάθετε για τον χρόνο και σας απασχολεί. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και τη σιωπή στον νεοπλατωνισμό και στον Πλωτίνο. Τι λέει ο αρχηγός και ο ιδρυτής του κινήματος του νεοπλατωνισμού για τη σιωπή, αποκωδικοποιώ τους κώδικες φύσης μέσα σε αυτό το βιβλίο και η φύση δεν σταματά να δημιουργεί, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο δημιουργίας. Μιλάω επίσης για το ένα, το νου και την ψυχή, δηλαδή τη διαίρεση του σύμπαντος κόσμου σύμφωνα με τον Πλωτίνο, που επηρέασε και αυτός μεγάλους πατέρες Εκκλησίας. Προχωρώντας, το επόμενο βιβλίο είναι το βιβλίο που ονομάζεται «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία». Βλέπουμε τις μορφές του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη μέσα από τις ηχογραφίες του μεγάλου Μετεώρου. Είναι η δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη του βιβλίου «Αρχαίας Φιλοσοφίας και Πατερικής Θεολογίας», που θα δούμε και άλλα στοιχεία στην πορεία αυτής της εκπομπής. Και επίσης, τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας ιστορίας, η φιλοσοφία του τόπου μας, τα ήθη, τα έθιμα, την αξία που έχει το να γνωρίζουμε σημαντικά γεγονότα που μας έχουν εδραιώσει σαν έθνος και σαν λαό. Όλα αυτά τα βλέπουμε μέσα σε ειδικές τιμές, ενυπάρχουν στο τηλέφωνο που βλέπετε για τους φίλους της εκπομπής. Κύριε Ατζακλή, μιλάμε σήμερα για το θέμα που είναι σημαντικό για την αξία της ζωής και την ελπίδα που πρέπει να έχουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, και όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε μέσα από αυτές τις εκπομπές, ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία που πρεσβεύετε και εσείς, πρεσβεύω και εγώ μέσα από τη συνεργατική μου δραστηριότητα, αλλά και οι πατέρες Εκκλησίας, βοηθούν και συντελούν στο να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από τους λόγους, μέσα από όλα αυτά που είπαν και την καθημερινότητά μας, να ξαναδούμε τη ζωή κάτω από μια διαφορετική θεώρηση. Μάλιστα. Εν πρώτης, κύριε Φουδουλάκη, να πούμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή, το πώς δηλαδή ένας άνθρωπος, ποια στάδια περνάει ένας ορθόδοξος χριστιανός για να φτάσει εκεί που πρέπει. Και το πρώτο στάδιο είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι το στάδιο της καθάρσεως. Δηλαδή,
να καθαρίσει το νου του, το μυαλό του, την ψυχή του από την πονηρία, από τις προστριβές που έχει αναπτύξει μέσα στα κοινωνικά δεδομένα και να δει καθαρά τον κόσμο όπως τον περιγράφει και το Ευαγγέλιο. Ναι, και έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο να φωτιστεί σιγά σιγά ο νους. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο του φωτισμού. Όταν φωτιστεί ο νους, φτάνουμε μετά στο τελικό στάδιο που είναι το στάδιο της θεώσεως. Αυτό το στάδιο της θεώσεως γίνεται με την βοήθεια, με την αρρωγή πάντοτε του Θεού. Διότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να θεωθεί από μόνος του. Αυτό άλλωστε ήταν και η κατάρα του πρωταπατορικού αμαρτήματος. Τους είπε ο Σατανάς στον Παράδεισο, στην Εύα και στον Αδάμ, ότι μπορείτε να γίνετε θεοί, αλλά θεοί δίχως τη χάρη του Θεού δεν γινόμαστε. Γι' αυτό έρθει ο Χριστός κάτω, για να συνεργαστεί μαζί μας, ούτως ώστε να θεωθεί ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος θέλει. Διότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία, η οποία λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθέτω». Οι άλλες θρησκείες έχουν έναν εξαναγκασμό. Ενώ ο χριστιανισμός δεν έχει εξαναγκασμό, κύριε Φουντουλάκη. Αν λοιπόν καταλάβουμε καλά αυτά τα τρία στάδια της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως, δεν έχουμε παρά να αρχίσουμε να ασκούμεθα προς τα εκεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο εκμάθηση των Ευαγγελίων, αλλά εφαρμογή των Ευαγγελίων. Αυτό είναι το σπουδαιότερο μέρος του χριστιανισμού, η εφαρμογή και η άσκηση. Είμαι συνεχώς υπό την άσκηση των αρετών. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη ζωή μας για να γίνουμε καλύτεροι με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια των νόμων της ζωής που έχει θέσει ο Θεός, τον νόμο της αγάπης, παραδείγματος χάρη, που είναι ο ισχυρότερος νόμος του κόσμου, του σύμπαντος, των απείρων κόσμων, ο ισχυρότερος νόμος είναι η αγάπη. Και θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση ότι αξίζει να αγωνιστούμε γι' αυτό, γιατί συγχρόνως η περιραίουσα ατμόσφαιρα από έναν άνθρωπο που αγωνίζεται έρχεται σε επαφή με ένα πρόσωπο το οποίο είναι ανεβασμένο πνευματικά. Το ανεβασμένο πνευματικά πρόσωπο, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόσωπο που έχει τη γεύση του Αγίου Πνεύματος και ως εκ τούτου βρίσκεται υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος που είναι χαρά, που είναι αγάπη, που είναι συγχωρητικότητα κλπ. Αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος σε ένα άλλο του απόσπασμα που λέει ότι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι αυτά, η ελπίδα, η αγάπη και πολλά. 9 αναφέρει εκεί πέρα. Δεν είναι της ώρας τώρα να τα πούμε. Σε μια άλλη εκπομπή όμως θα τα αναφέρουμε και τα αναλύσουμε. Ναι. Είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει δίχως το Άγιο Πνεύμα τίποτε. Πρέπει το Άγιο Πνεύμα να τον φωτίσει. Και αυτός ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνος ο φωτισμός ο οποίος του δίνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να προχωρήσει μέσα στη ζωή του χριστιανικά. Και το λέω αυτό διότι κάνοντας αυτές τις εκπομπές και εμείς φιλοδοξούμε έστω ένας άνθρωπος να καταλάβει τι γίνεται. Και να προσφέρουμε ένα πνευματικό λιθαράκι. Έτσι. Αλλά και μια ψυχή να σωθεί, από αυτά που λέμε, μια ψυχή να σωθεί. Να διαφωτίσουμε, κύριε Τσακλή. Δεν μπορούμε να σώσουμε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Και δεν ξέρουμε αν θα σωθούμε και εμείς στο τέλος. Μια προσπάθεια γίνεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη ζωή, να προσφέρουμε κι εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο άγαλμα, ας το πούμε, το μεγάλο όγκο αυτό που λέγεται σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σήμερα, κύριε Τσακλή, πριν προχωρήσουμε. Εμείς εδώ προσπαθούμε να διαφωτίσουμε, να ενημερώσουμε για πολλά θέματα. Και επειδή πολλοί φίλοι ρωτάνε, και πριν περάσουμε σε ερωτήσεις των φίλων, πολύ σωστά μιλήσατε για την θέωση, μιλήσατε για τους αναβαθμούς, για τα επίπεδα, μιλήσατε για θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι επιγραμματικά μίλησαν για διαχρονικά θέματα του ανθρωπίνου πνεύματος, μίλησαν για την ομορφιά, για το κάλος που είπε και ο Πλωτίνος, μίλησε ο Πλάτωνας για τον κόσμο των ιδεών, για την ομορφιά που ευρίσκεται στο αγαθό, το κάλος που ενυπάρχει στους κόλπους του αγαθού. Επίσης ο Αριστοτέλης μίλησε για το πρώτο κοινούν ακίνητον. Ο Αριστοτέλης επίσης μίλησε για την ηθική φιλοσοφία. Και πριν περάσουμε
και συνεχίσουμε και σας δίνω αμέσως το λόγο. Επειδή κάποιοι φίλοι ρωτάνε, στο βιβλίο μου «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία» απαντάω για όλα αυτά τα θέματα και μάλιστα στη σελίδα 58 του βιβλίου μου και στη σελίδα 73 αναφέρω πολύ σύντομα και επιγραμματικά. Μιλάω και τις μεγάλες μορφές της φιλοσοφίας και της θεολογίας, Ιουστίνο το Μάρτυρα και φιλόσοφο, που λέει για τη σύζευξη, γιατί βλέπουμε και το βιβλίο, το καινούριο βιβλίο που ονομάζεται «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία», που λέει λοιπόν ο Ιουστίνος και Μάρτυρας, στη σελίδα 58 του συγκεκριμένου βιβλίου που βλέπετε, «Όλοι όσοι έζησαν σύμφωνα με τον ορθό λόγο είναι χριστιανοί, έστω και αν νομίστησαν άθεοι, όπως παραδείγματος χάρη στους Έλληνες, ο Σοκράτης και ο Ηράκλειος και οι όμοιοι του». Και τέλος, σε σελίδα 73 του ιδίου βιβλίου, λέω για τον Άγιο Γρηγόριο και λέει συγκεκριμένα για σαν επικίδιο λόγο του στον Μέγα Βασίλειο, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Νομίζω ότι όλοι οι συνετοί παραδέχονται ότι η παιδεία είναι το κυριότερο αγαθό που έχουμε και όχι μόνο αυτή, η δική μας και ανώτερη, η χριστιανική, η οποία αδιαφορούσε για την κοψότητα των λόγων και την επίδειξη αποβλέπει μόνο σωτηρία και τον κάλος των νοημάτων, αλλά και η κοσμική παιδεία, την οποία πολλοί χριστιανοί αποστρέφονται ή περιφρονούν γιατί θεωρούν βλαβερή και σφαλμένη και ότι μας οδηγεί μακράν του Θεού, αυτοί έχουν μια σφαλμένη γνώση». Αυτά τα λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος σε λέει 73 του συγκεκριμένου βιβλίου, δηλαδή μιλάω για τη σύνδεση αυτή μέσα από την δική μου, μέσα από μετάφραση, από το αρχαίο κείμενο και μετάφραση, φωτογραφίες. Βλέπουμε φωτογραφίες του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη από το Μεγάλο Μετέωρο. Έχω φωτογραφίες μέσα από το βιβλίο, ένα μοναδικό βιβλίο για τη σχέση αυτή της αρχαίας φιλοσοφίας πατρικής θεολογίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση, κυρία Τζακλή, ουσιαστικά οδηγούμαστε στο γεγονός ο άνθρωπος να έχει και ελπίδα στη ζωή του. Γιατί πολλές φορές ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη και έχουμε ένα πρόβλημα, κυρία Τζακλή, και πέφτουμε. Και μας δίνει λύση στο πρόβλημά μας. Όταν έχουμε πρόβλημα, μερικές φορές, μερικοί άνθρωποι ανοίγουν την Καινή Διαθήκη και αρκετές φορές από αυτές λύνουν το πρόβλημά τους, διότι παίρνουν μια απάντηση με τέτοιο μυστικό τρόπο και περίεργο που δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όντως έτσι είναι. Είπατε για τον Ιουστίνο, ναι, τον Μάρτυρα, αλλά θα σας έλεγε και για τον Τερτιλιανό μαζί με τον Ιουστίνο. Ναι, βέβαια. Αυτοί οι δύο είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν δώσει πάρα πολλά στοιχεία για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες πώς ζούσαν. Ο Τερτιλιανός που διάβασα έλεγε ότι το σταυρό τότε τον έκανανε στο μέτωπο. Όταν ξυπνάγανε. Έκανε το σταυρό, τους λέει εδώ στο μέτωπο. Στο μέτωπο, ναι. Ναι. Και κατόπιν επεκτάθηκε σε όλο το σώμα ο σταυρός αργότερα και έγινε το σημάδι του σταυρού. Ναι. Λέει πολλά ωραία ο Τερτιλιανός και έζησε το 120 μετά Χριστό, νομίζω. Ναι. Αυτή την περίοδο. Σίγουρα, λοιπόν, κυρία Τζακλή, ναι. Είναι και αυτός ένας μάρτυρας, όπως και ο Ιουστίνος, μαρτυρεί τον Χριστό, δηλαδή λέει ότι ο Χριστός υπήρξε σαν πρόσωπο, ήρθε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι ήταν από δεύτερης γενιάς γνώστες των πεπραγμένων του Χριστού στο Ισραήλ και το περισσότερο καιρό αγωνίστηκε ο Τερτιλιανός για να αποδείξει στους μη χριστιανούς ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας που περιμένουν η Παλαιά Διαθήκη κλπ. Γι' αυτό μαρτύρησαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και η λέξη μάρτυρας, αγαπητοί φίλοι, θα το ξέρω ο φίλος του κ. Σφουντουλάκης αυτό, η λέξη μάρτυρα σημαίνει και την διαρκή μαρτυρία, όχι μόνο το μαρτύριο, αλλά και τη διαρκή μαρτυρία. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Τι είναι πιο δύσκολο, να μαρτυρήσει κανείς με το αίμα του που με μια σπαθιά του κόβανε το κεφάλι ή να μαρτυρεί μια ολόκληρη ζωή για τον Χριστό που κρατάει 20 και 30 και 40 χρόνια. Εκεί το πράγμα είναι διαφορετικό. Και οι δύο λέγονται μάρτυρες. Ο ένας μάρτυρας εν ζωή και ο άλλος μάρτυρας μετά το θάνατό του. Έτσι λοιπόν αυτές οι μαρτυρίες είναι, οι γραπτές μαρτυρίες είναι καταστάσεις που αποδεικνύουν τη δύναμη που είχε ο χριστιανισμός κατά τα πρώτα του χρόνια, όπου οι χριστιανοί ζούσαν ομαδικά, που δεν ήθελαν να διαχωριστούν σε ομάδες όπως τώρα ή σε κόμματα, αλλά όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτή η ενότητα είναι και το ζητούμενο σήμερα. Αν μπορούσαμε εμείς οι Έλληνες σήμερα να είμαστε ενωμένοι, και αυτό το προσφέρει ο χριστιανισμός στις ενορίες. Οι ενορίες είναι κοινότητες, είναι πυρήνες, οι οποίες είναι
ομόφρονες, έχοντας τον Χριστό σαν κεντρικό άξονα της ζωής των, και έτσι αυτός ο τρόπος υπήρξε και πάντοτε στο Βυζάντιο. Είναι σημαντικό. Οι κοινότητες αυτές. Κατόπιν ήρθε η Ευρώπη και μας χώρισαν σε κόμματα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι σημαντικό, κύριε Ατζάκλη. Πολύ σωστά κάνετε και θίγει το θέμα των ενωριών, ότι εμείς εδώ, όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, με τη δική σας σύμπραξη και σημαντική προσφορά που έχετε στην πορεία αυτής της εκπομπής, είναι πολύ σημαντική η προσφορά σας. Όλα αυτά τα χρόνια η γνώση σας, το έργο σας είναι σημαντικό. Και κάθε βράδυ μπορούμε να σας ακούμε στην Πειραϊκή Εκκλησία στο 91,2, 12.30 το βράδυ, και μέσα στο DVD που έχετε δημιουργήσει με την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, και το βιβλίο το οποίο έχετε γράψει, και άλλα βιβλία για την Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί με μια συνεργασία, με μια αλληλεγγύη και άλλοι φίλοι, επιστήμονες, άνθρωποι που μπορούν να αρθώσουν και έχουν λόγο, να τηλεφωνήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο που βλέπετε, να έρθουν σε αυτήν την εκπομπή, να καταθέσουν την άποψή τους και όλοι μαζί με τη σύμπραξη αυτή να βοηθήσουν, να προσφέρουν για να μπορέσει και η εκπομπή αυτή να προχωρήσει, να συνεχίσει με καινούργια θέματα, με καινούργιους συνεργάτες. Γιατί σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, βέβαια. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει και χρειαζόμαστε όλοι μαζί να συμπράξουμε την προσπάθεια αυτή. Θίξατε το θέμα των τριών ιεραρχών. Ναι. Αυτών των τριών γιγάντων της Ορθοδοξίας, του Γρηγορίου, του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, ή Βασιλείου Γρηγορίου και Χρυσοστόμου, πιο σωστά είναι αυτή η σειρά, η οποία απεδέχτησαν για 17 ολόκληρους αιώνες γίγαντες του πνεύματος. Ναι. Έτσι. Πνευματικό κεφάλαιο όχι μόνο της Ορθοδοξίας, αλλά ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Είναι μια τεράστια δεξαμενή χρυσών λόγων, νουθεσιών για μικρότερους ανθρώπους και θεϊκών συμβουλών. Και ο Μέγας Βασίλειος έδειξε τη δύναμη αυτή που του δίνει το Άγιο Πνεύμα όταν απειλούμενος. Να, εδώ μας δείχνει σκηνοθέτης μας τη φωτογραφία, για πείτε. Εδώ έχουμε τον πατέρα Νικόλαο Κογιόνι, ο οποίος ήταν πνευματικός μου στον Γκίζη, στον Άγιο Ελευθέριο. Ναι. Κοιμήθηκε πριν από 7 χρόνια. Να σας πω το εξής εδώ χαρακτηριστικό. Όπως τον βλέπετε τον πατέρα Νικόλαο, δεν ήταν ποτέ έτσι. Πάντοτε ήταν ένας χλωμός, οστεώδης άνθρωπος, νηστευτής. Ναι. Και το πρόσωπό του ήταν πάντα χλωμό και κίτρινο. Όταν κοιμήθηκε, το πρόσωπό του βλέπετε εκεί. Ναι. Είναι ρόδινο. Και δεν τον βάψανε που λένε μερικοί, διότι εμείς πήγαμε τον εφιλήσαμε, τον ασπαστήκαμε. Τον εχαϊδέψαμε, τον εφιλήσαμε, γιατί ήταν ο πνευματικός μας πατέρας. Ήταν φυσικός έτσι το χρώμα του και το χαμόγελό του. Και έτσι η λεζάντα από πάνω λέει ένα χαμόγελο από την αιωνιότητα. Ωραία εικόνα αυτή, κυρία Τζακλή. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και δείχνει ότι ο άνθρωπος, να, βρίσκεται σε άλλους κόσμους τώρα και γι' αυτό από εκεί μας στέλνει ένα χαμόγελο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πριν περάσουμε στην ερώτηση και θα μας πείτε αμέσως την απάντηση, ένας φίλος ρωτάει τι είναι η μετεσάρκωση. Με ειδοποιούν τώρα. Είναι πολύ γνωστό θέμα. Βεβαίως, μας ειδοποιούν και συνόμιζε και το θέμα είναι αν συνάδει τον χριστιανισμό. Να το δούμε λίγο αμέσως. Απλά να υπενθυμίσω στους φίλους ότι έχουμε δυνατότητα και επικοινωνούμε με το τηλέφωνο αυτό που μας στέλνουν τις ερωτήσεις. Και να δούμε λοιπόν. Για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η μετεσάρκωση. Θα έχουμε στον αέρα ερώτηση. Όχι. Μας ενημερώνουν από το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, η μετεσάρκωση είναι μια αρχαία δοξασία των Αιγυπτίων, η οποία είναι προχριστιανική δοξασία. Δεν έχει αποδείξεις αυτό το πράγμα. Είναι απλώς μια θεωρία. Είναι θεωρία ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μετά ξαφνικά μια αγελάδα. Μια γελάδα μπορεί να γίνει πάλι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μια γάτα κλπ. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν χριστιανικά. Ουδέποτε ο χριστιανισμός δέχτηκε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι προχριστιανικά, είναι μαγικό. Καταστάσεις δηλαδή οι οποίες δεν έχουν κανένα κύρος. Δυστυχώς όμως, επειδή η καινούργια ζωή αυτή που ζούμε τώρα έχει πάρα πολλά τροτά, υπάρχει αυτή η μετεσάρκωση μέσα σε βιβλία, μέσα σε αυτά κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, που δεν ξέρουν δηλαδή το χριστιανικό βάθος της υποθέσεως, γιατί ξέρετε, εάν ένας άνθρωπος γεννιόταν εδώ και ξαναγεννιόταν κάπου αλλού και ξαναγεννιόταν κάπου αλλού, χάνει την ταυτότητά του. Εδώ θα λεγόταν Γιώργος, εκεί Μαρία, εκεί Κώστας. Δεν υπάρχει. Ποιον θα κρίνει ο Θεός από τους τρεις, από τους τέσσερις, από τους εκατό? Έχει πολλά τροτά η μετεσάρκωση. Μετά που βρεθήκαν τόσες πολλές ψυχές, γιατί λέει μία ψυχή πάει στην άλλη. Αφού ο Θεός έκανε δύο ψυχές στην αρχή,
Πώς βρεθήκαν οι υπόλοιπες ψυχές για να δώσει τα παιδιά του ποιες, τις ίδιες ψυχές, ενώ ζούσαν αυτοί. Σωστό είναι αυτό, Γκιάτσεκ. Είναι σωστό το. Είναι πάρα πολλά τα τορτάτζ με τη σάρκωση. Σε τέτοιο βαθμό έχουμε αγανακτήσει να ακούμε το θέμα αυτό, που λέμε ότι είναι αφορισμένοι από την Εκκλησία εκείνοι που πιστεύουν στη μετεσάρκωση. Και πρώτος, ένας πατέρας της Εκκλησίας, πολυγραφότατος και σπουδαίος πατέρας, ο οποίος όμως τα έκανε μούσκεμα με τη μετεσάρκωση. Λέγεται Οριγένης. Έζησε κατά την πρώτη εκατοετία του χριστιανισμού. Σωστά. Και ενώ ήταν πολυγραφότατος, ενώ είχε δώσει πολλά θέματα, ενώ ήξερε πολλά, ενώ ήταν πάνσοφος άνθρωπος και υπαγόρευε και σε τρεις ταχυγράφους συγχρόνως, λέει ο Οριγένης. Εν τούτης και οι μεγάλοι, καμιά φορά, αν δεν προσέξουν, πέφτουν και πέφτουν άσχημα. Και η Εκκλησία αναγκάστηκε να το θεωρήσει. Πρακτικά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κύριε Τζακλή. Τα λέτε πολύ ωραία. Πολύ εύστοχα έχετε μπει στην καρδιά της απάντησης. Απλά βάζω κι εγώ έτσι, τη δική μου πινελιά σε αυτά που είπατε, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι μιλάμε για την ελευθερία του ανθρώπου. Μέσα από τη μετεσάρκωση ουσιαστικά παραβιάζεται η ελευθερία του ανθρώπου. Ακριβώς. Για τις προηγούμενες ζωές που κάποιος τιμωρείται ή περνάει καλύτερα για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Τιμωρείται για ποια πράγματα. Τι ήταν στις προηγούμενες ζωές. Εάν δεν έχει μνήμη της προηγούμενης ζωής, τι βελτίωση θα κάνει. Τι βελτίωση. Να τιμωρείται για μνήμη, πράγματα τα οποία δεν ξέρει. Για να κάνει μνήμη πρέπει να έχει βελτίωση των σφαλμάτων του, τουλάχιστον να τα διορθώσει. Σαφώς. Εάν όμως δεν έχει μνήμη. Ποιος προσδιορίζει τι ήταν, σε πόσες ζωές πέρασε. Άλλον. Άλλον. Αλλά μην πάτε μακριά. Στις προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, το Θ 27 νομίζω, λέει το εξής. Άπαξ απόκειται τις ανθρώπους σωστά, αποφανή, ναι, το μετά τα θα δεν κρίσει. Μια φορά θα ζήσει ο άνθρωπος, μια φορά θα πεθάνει και μια φορά θα κρυθεί. Άρα δείχνει μια ζωή ακριβώς έχουμε, αυτό που λέτε. Και αυτονομία είναι, είναι και μια σατανική καθυστέρηση που λέει στον άνθρωπο μην κοιτάξει τώρα και πολλά πράγματα, έχεις και άλλη ζωή για να βρεθείς και του δίνει μακρύ σκηνή και έτσι ο Σατανάς τον εμπερδεύει και τον εφέρνει πλάτη τη στιγμή που όταν μετά το θάνατο δεν θα έχει καμία δυνατότητα επιστροφής, αλλά ούτε και μετανοίας. Μετά το θάνατο κλείνει αυτό το κεφάλαιο μετάνοια, διότι ο άνθρωπος δεν έχει ούτε σώμα, ούτε μπορεί να πάει και να αποκαταστήσει τις βλάβες που έχει κάνει στους άλλους, ούτε να ζητήσει συγχώρεση, ούτε τίποτα. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο παγιδεύεται με τη μετεσάρκωση και να το σκεφτείτε αυτό πάρα πολύ καλά και μπορεί να χάσει κανείς την ψυχή του με τη μετεσάρκωση. Και το κάρμα, επίσης μια άλλη έννοια που ακούμε συνεχώς. Μαζί πάει αυτό, ναι. Το κάρμα, θέλω να πω ότι περιορίζει πάλι η ελευθερία του ανθρώπου, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπορώ να αποφύγω το πεπρωμένο μου και το κάρμα. Δεν είμαι ελεύθερος. Ουσιαστικά δίνω εξηγήσεις ή το αποτέλεσμα αυτής της ζωής είναι για ό,τι χρωστάω, για ό,τι έχω κάνει και δεν ξέρω ουσιαστικά επίσης και τον κύκλο αυτό της ψυχής. Τον κύκλο που κάνει. Πού θα βρεθώ μετά το θάνατο, αν η ψυχή θα μεταφερθεί και κάπου αλλού, που είπαμε προγενέστα, τι έκανε στις προηγούμενες ζωές. Όλα αυτά παραβιάζει ουσιαστικά την ελευθερία του ανθρώπου. Όχι μόνο αυτό, αλλά στον χριστιανισμό, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ο άνθρωπος ξοδεύει όλο του το κάρμα. Δεν χρειάζεται μια ολόκληρη ζωή, όπως λένε αυτοί, για να μπορέσει να ξαναφέρει το κάρμα εκεί που έπρεπε. Διότι κοιτάξτε, ο ληστής επάνω στο σταυρό, σε ένα δευτερόλεπτο. Κέρδισε την αιωνιότητα. Δίχως κάρμα, δίχως άλλη ζωή, δίχως τίποτα. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι το σοβαρό και όχι το κάρμα, ούτε η μετεσάρκωση. Η μετάνοια, γι' αυτό καθυστερούν τη μετάνοια με όλα αυτά τα πράγματα, είναι, πάει από σκοπού. Δηλαδή ο Σατανάς, με συγχωρείτε, ο Σατανάς καλλιεργεί αυτές όλες. Και λέγονται αυτά όλα μαζί, λέγονται τα βαθέα του Σατανά. Βεβαίως. Είναι αποκρυφισμός, είναι αστρολογία, όλα είναι μετεσάρκωση. Βεβαίως. Είναι οι αναδρομές, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ένας χριστιανός πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, διότι δεν αρμόζουν σε έναν χριστιανό να τρέχει από εδώ και από εκεί και να ακούει τέτοια πράγματα, τέτοιες διδασκαλίες. Οι οποίες διδασκαλίες αυτές είναι και αρχαίες διδασκαλίες, δεν είναι καινούργιες διδασκαλίες. Τα έχουν κάνει όλα ένα ακταρμά για να χτυπήσουν τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός έχει καθαρά πράγματα. Εδώ θα ζήσουμε, εδώ θα κάνουμε την πνευματική μας πρόοδο, εδώ θα κοιτάξουμε τις σχέσεις μεταξύ του πλησίον μας, του εαυτού μας και του Θεού, διότι έχουμε πει ότι έχουμε τρεις άξονες. Ένας άξονας είναι η ζωή μας με τον Χριστό. Ο άλλος άξονας είναι η ζωή με τον συνάνθρωπο και ο άλλος άξονας είναι η ζωή με τον εαυτό μας. Ναι. Πρέπει και στις τρεις αυτές περιπτώσεις να πετύχουμε αγαπώντας και τον εαυτό μας και τον Θεό πάνω απ' όλα και τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό,
Αυτό είναι ο κωδικός, δηλαδή, που μπορεί η ψυχή να προχωρήσει. Να αγαπήσει τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό της. Για όλα αυτά τα θέματα, αγαπητοί φίλοι, στο βιβλίο που βλέπετε, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας», βλέπετε το βιβλίο, απαντάω στο ταξίδι αυτό της ψυχής. Όλα αυτά τα θέματα που θίξαμε τον κύριο Ατζακλή, τι είναι η ψυχή, πού πηγαίνει η ψυχή με τον θάνατο, το μετέωρο βήμα της ψυχής, η πρόγευση του παραδείσου και της κολάσεως, όλα αυτά απαντάω στο βιβλίο αυτό, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας», για να καταλάβουμε και να σχηματίσουμε μια εικόνα και τη ζωή μας. Γιατί ουσιαστικά όλα αυτά τα θέματα που αναλύουμε, που θίγουμε στη σημερινή εκπομπή, σχετικά με την ελπίδα της ζωής, από πού να αντλήσω ελπίδα για να δω τι θα γίνει, τι θα κάνω στη ζωή μου. Αν θα πρέπει να κάνω το καλό, θα πρέπει να κάνω το κακό, κύριε Ατζακλή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί όλους. Τι πρέπει να κάνω, αφού καταλάβω τι είναι καλό, τι είναι ψυχή, διαχρονικές έννοιες που απασχολούν τον άνθρωπο, καθώς ο μεγάλος και ιερός Αυγουστίνος είπε κάτι που λέει και ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλοτίνος, που αυτό το λέω στο βιβλίο «Φύση και σιωπή» στον Πλοτίνο, ότι η ψυχή δονείται από αγαλίαση όταν έρθει σε επαφή με το ωραίο. Όλα αυτά τα θέματα παρουσιάζονται σε αυτά τα βιβλία «Φύση και σιωπή» στον Πλοτίνο και επίσης η ψυχή του ανθρώπου, λέει ο μεγάλος ιερός Αυγουστίνος στις εξομολογήσεις, ότι όταν είναι μακριά το Θεό, αναζητάει το Θεό. Τονώστε σε αυτό που η νοσταλγία του ανθρώπου που την παρουσιάζουμε κι εμείς για να οδηγηθούμε προς τη θέωση, προς τους αναβαθμούς αυτούς, παρουσιάζονται σε όλα αυτά τα βιβλία. Βλέπετε και το βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία», που μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε με την Αμερική, θα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Θέλετε κάτι Είπατε να πείτε. Είπατε για τον Αυγουστίνο. Ναι. Έζησε πρώτο σχίσμα ο Αυγουστίνος και θεωρείται και δικός μας Άγιος ο Αυγουστίνος, έτσι δεν είναι? Τον έχουμε και εμείς στο ερωτολόγιο. Πείτε μια λέξη και πάμε στο διάλειμμα. Διότι μετά το σχίσμα δεν θεωρούμε τους δυτικούς Αγίους εμείς Αγίους, να το ξέρετε αυτό. Αλλά τυχαίνει ο Αυγουστίνος να είναι μέσα στην πρώτη χιλιετία του Χριστιανισμού, όπου όλη η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη, έτσι να το ξέρουμε αυτό. Ο Πάπας μετά έριξε μια τσεκουριά και την έκοψε στη μέση και γίνανε πολλά μετά. Από τον Πάπα πήγαμε στο Λούθερο, από τον Λούθερο στην Αθεία, από την Αθεία στο Χίτλερ και πάμε λέγοντας. Λοιπόν, ωραία, κύριε Τζακλή, είναι βεβαίως. Ναι, πείτε μια λέξη πούμε, και πάμε στο διάλειμμα. Όταν ο Αυγουστίνος, λέει, προσπάθησε να βρει το Θεό με γεωμετρικό τρόπο, έγραψε τόσα χαρτιά και το κεφάλι του έγινε μέσα τόσο αυτή, ούτως ώστε πήγαινε να τρελαθεί, είχε πυρετούς κλπ. Και βγήκε σε ένα λιμανάκι εκεί, σε ένα λιμάνι εκεί πέρα που ήταν σε μια απλωσιά, ας πούμε, μεγάλη κλπ, σε μια ερημιά. Και βρήκε ένα παιδάκι με ένα κουβαδάκι στον δρόμο εκεί. Και κοίταξε, πήγε κοντά και έβλεπε ότι το παιδάκι αυτό ρίχνει νερό μέσα στο κουβαδάκι. Ναι. Και τον ερωτάει ο Αυγουστίνος, πολύ μικρό το παιδί. Ναι. Του λέει, τι κάνεις εκεί που λέει. Θα το συνεχίσετε με το διάλειμμα, ναι. Πείτε. Ναι, είναι πολύ λίγο. Να δούμε λοιπόν, ναι. Πείτε αυτό. Ναι, λέει, είναι πολύ λίγο. Τελειώνει αμέσως, ένα δευτερόλεπτο. Λέει, πάω να ρίξω τη θάλασσα μέσα στον κουβά αυτό. Ναι. Λέει, μα είναι δυνατόν ολόκληρο ωκεανό να τον αδειάσει το κουβαδάκι? Και του λέει το παιδί, μα και εσύ είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το μυαλουδάκι που έχεις να χωρέσει ολόκληρο το Θεό? Είναι σημαντικό αυτό και που λέτε. Έτσι παράτησε το θέμα αυτό, το να ψάχνει γεωμετρικός. Περνάμε, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε για τις μεγάλες μορφές φιλοσοφίας και θεολογίας και γενικότερα τι μας δίνει ζωή, ελπίδα, κουράγιο στην καθημερινότητά μας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Τα βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που επικοινωνούν μαζί μας. Έχουμε πληθώρα ερωτημάτων, ερωτήσεων, προβληματισμών, ανησυχιών για θέματα που απασχολούν το τηλεοπτικό κοινό. Και σκοπό έχουμε να απαντήσουμε εδώ σε όλα αυτά τα ερωτήματα, στις ανησυχίες, στους προβληματισμούς του τηλεοπτικού κοινού. Βλέπετε και το τηλέφωνο που τώρα, αν πάρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μάθετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, για θέματα, αν θέλετε να έρθετε και να παραβρεθείτε, να παρακολουθήσετε την εκπομπή, να μετέχετε, να πείτε τις απόψεις σας, να στείλετε υλικό, ό,τι ακριβώς θέλετε. Και πριν συνεχίσουμε και μιλήσουμε και άλλα στοιχεία για την ελπίδα της ζωής, τι μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, γιατί η καθημερινή ανάγνωση ενός βιβλίου της Καινής Διαθήκης, των λόγων των μεγάλων φιλοσόφων, του μεγάλου Πλάτωνα, των γιγάντων της φιλοσοφίας που βλέπουμε και στις οθόνες μας. Επίσης, αυτό που βοηθάει είναι και τα μυστήρια βοηθούν πολύ, ο εκκλησιασμός, όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί. Θα τα πούμε λοιπόν στην πορεία όλων αυτών των εκπομπών. Βλέπουμε και επίσης επιγραμματικά και περνάμε στον κύριο Τζακλή, το μεγάλο και σημαντικό βιβλίο μου, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους». Τι είναι η ψυχή, το νόημα της ζωής, σκοπός της ζωής, όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα βρει κάποιος στο βιβλίο μου «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής». Το επόμενο βιβλίο, «Η έννοια του χρόνου», «Τι είναι ο χρόνος», υπάρχουν ερωτήματα πώς βοηθάει η αρχαία φιλοσοφία και την αξιοποίηση του χρόνου, δημιουργικότητα. Λένε σήμερα οι μεγάλοι ψυχολόγοι, η καθημερινή ψυχολόγοι, ότι βοηθάει να ξεπεράσουμε μελαγχολία και την κατάληψή μας, αν έχουμε στόχο στη ζωή. Όλα αυτά τα παρουσιάζουν σε αυτά τα βιβλία. Τους στόχους, τη δημιουργικότητα, να είναι κάποιος δημιουργικός. Κρινόμαστε για τη δημιουργικότητά μας. Εάν θάψουμε τα χαρίσματα, τα τάλαντα τα οποία έχουμε, δίνουμε λόγο. Το επόμενο βιβλίο, «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», «Μυστικισμός», «Τελετουργία», όλα αυτά τα θέματα παρουσιάζω. Πώς μπορεί κάποιος να αποδιώξει κάθε τύπο τον επιβαρύνει και να οδηγηθεί στο ωραίο και στο αγαθό, το ένα, όπως το ονομάζει ο Πλωτίνος, στις Ενεάδες, το περίφημο έργο του. Το επόμενο βιβλίο, «Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και η πατερική θεολογία», καινούριο βιβλίο, αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε, με καινούρια στοιχεία μέσα από αυτές τις εκπομπές, και αυτά τα στοιχεία θα τα ακούσουμε και στην πορεία από τον αξιότιμο συνάδελφό μου, καθηγητή της φιλοσοφίας, τον κύριο Καμπιζιώνη. Σε λίγο τον έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση με την Αμερική. Και τη σχέση αυτή της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της ιστορίας. Ένα επίσης σημαντικό βιβλίο για να αναλύσουμε την ιστορία, για να δούμε πόσο μπορεί η ιστορία να μας βοηθήσει και είναι η βάση όλων των επιστημών. Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Προχωρώντας λοιπόν, κύριε Τζακλή, τι θέλετε να σχολιάσετε? Ναι, εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε κι εσείς και εγώ μαζί, ναι, το θέμα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Ναι. Και να πω, εγώ θα πω δύο λόγια μόνο. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ναι. Ελλάδος. Πάντα από το Βυζάντιο πήγαιναν μαζί και συνεννόηση υπήρχε πάντα. Υπήρχαν δύο αρχές. Η πολιτική αρχή με το στρατό κλπ. Και η θρησκευτική αρχή, η οποία είχε τη μόρφωση των ανθρώπων και τη θρησκευτικότητα. Λοιπόν, ουδέποτε δημιουργήθηκε τέτοιο θέμα, και τώρα αυτοί που το δημιουργούν, τεχνιέντος το δημιουργούν, για κάποιους λόγους δικούς τους. Αλλά εγώ θα πω ορθά κοφτά ότι όσοι μισούν την Εκκλησία είναι άνθρωποι του διαβόλου. Είναι ή παρασυρμένοι από τους κουρτουριάριδες ή είναι άνθρωποι του διαβόλου. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς να μισεί κανείς την Εκκλησία, η οποία είναι η μάνα, η τροφός του γένους αυτού, που επολέμησε το ράσο μαζί με λαϊκοί και κληρικοί πολεμήσανε για να αποτινάξουμε τον τουρκικό δισμό, την Τουρκία από εδώ, να τη διώξουμε. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μας συνθέτουν τη σχέση που έχει, τη βαθιά αυτή διαχρονική σχέση που έχει η Εκκλησία με το κράτος. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε και τους πιστούς ανθρώπους. Και δεν ξέρω πόσοι Έλληνες είναι πιστοί στην Εκκλησία, αλλά νομίζω είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είναι πιστοί στην Εκκλησία. Αν δούμε, ας πούμε, το Πάσχα, ότι πάνε όλοι σχεδόν στην Εκκλησία, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λαός είναι χριστιανικός ορθόδοξος λαός. Βέβαια, τελευταία δεν είναι όπως πρώτα. Αυτό είναι γεγονός, ότι έχουν γίνει πολλές
έτσι, ανακατατάξεις στο θρησκευτικό γίγνεσθε. Ξέρετε, είναι σωστό αυτά που λέτε, απλά εμάς μας απασχολεί και σας απασχολεί και με απασχολεί προσωπικά εκείνο ο μεγάλος προβληματισμός να μεταδώσουμε γνώσεις και σίγουρα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά που λέτε. Από εκεί πέρα, για να πάει και κάποιος στην εκκλησία, πρέπει να γνωρίζει και το τι ακριβώς πιστεύουμε. Αλλά ας ακούσουμε τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Καμπισιού, και θα συνεχίσουμε. Έχουμε σύνδεση. Έχουμε σύνδεση με Αμερική. Καλησπέρα, σας ακούμε. Μάλιστα. Τι κάνετε? Α, χαίρετε. Είμαι πολύ καλά. Ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Να είστε καλά. Που σας ακούω. Και εμείς και σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είστε στη τηλεφωνική σύνδεση και είναι σαν να σας έχουμε κοντά μας εδώ, γιατί σας εκτιμάμε ιδιαίτερα και το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ, το ίδιο αισθάνομαι και εγώ για εσάς. Ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά. Μιλάμε σήμερα, κύριε καθηγητά, κύριε Καμπιζιώνη, για το ζήτημα της ελπίδας της ζωής. Και λέμε εδώ με τον κύριο Ατζακλή, που σας στέλνει και τις ευχές του. Κύριε, λέμε λοιπόν ότι η ελπίδα της ζωής έρχεται μέσα από τους λόγους του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της πατερικής θεολογίας. Και επειδή παρουσιάσαμε και το βιβλίο μου «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία» πριν από λίγο, θέλαμε να μας πείτε λοιπόν τη σύζευξη αυτή των δύο κόσμων, να μιλήσουμε με τους τρεις ιεράρχες και να μας πείτε έτσι ωραία επικοδομητικά πνευματικά θέματα, γιατί γνωρίζω ότι πολλά χρόνια κι εσείς ασχολείστε με τα θέματα αυτά και έχετε ένα σημαντικό έργο στα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και πάλι για την εξαίρετη εργασία που έχετε κάνει. Το έργο «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία» είναι εξαίρετο και ξέρετε ότι το χρησιμοποιώ στις τάξεις μου και στην ουσία κοιτάζω να το διαδώσω και στους συναδέλφους μου, διότι πραγματικά πρόκειται για ένα εξαίρετο πόνιμα. Το ίδιο είδα ότι εσείς στην ουσία έχετε εργαστεί έτσι που αποδεικνύεται ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, συνέδεσαν αρμονικά την ελληνική φιλοσοφία με τη χριστιανική διδασκαλία. Και δεν είναι το πράγμα αυτό. Εσείς λέτε στο βιβλίο σας με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ότι στην ουσία οι πατέρες της Εκκλησίας, προστήρες της Υγείου Θεότητος, οι τρεις ιεράρχες, να μην αναφερθώ στον Κλήμη, τον Οριγέννη, τον Γρηγόριο Νήσις, τον Γρηγόριο Παλαμά, ο Μέγα Θανάσιος, στους οποίους αναφέρετε εσείς στο εξαίρετο βιβλίο σας. Αυτοί με την εργασία τους και με το πνεύμα τους χριστιάνισαν την εθνική ελληνική φιλοσοφία και δέχτηκαν αυτοί ως μέσο για την κατανόηση της χριστιανικής αλήθειας. Βέβαια, χθες στα σχολεία μας θέλω να σας πω ότι γιορτάσαμε την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων και αναφερθήκαμε βέβαια στους τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Αζιαντζινό και τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Εσείς ο ίδιος λέτε στο βιβλίο σας ότι πραγματικά ο Μέγας Βασίλειος ρήτωρας και σπούδασε και αστρονομία, ονομαστός και για τη φιλανθρωπία του, έγραψε τα κείμενα Θείας Λειτουργίας. Όλα αυτά είναι κάτι πράγματα τα οποία πολλοί δεν το ξέρουν. Ο Γρηγόριος, ιεράρχης, θεολόγος και πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ναι. Ιεράρχης, πολυγραφότατος, είναι γνωστό βέβαια ότι είναι ο ρήτωρας και δικό του είναι το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Συνεπώς είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να διαδοθεί και να γίνει γνωστό. Με ενδιαφέρει για την ομογένεια στην διασπορά και το έργο σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Αυτοί ήταν οι οποίοι συναρμόσαν αρχιτεκτονικά την ελληνική σοφία και παιδεία με την χριστιανική διδασκαλία. Έτσι έδωσαν την σωστή κατεύθυνση ώστε να επιτευχθεί ο εκχριστιανισμός του ελληνισμού και να πω ο εξελληνισμός του χριστιανισμού. Αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση. Έτσι έγιναν οι τρεις ιεράρχες
οι υποστήρες της νησικίου θεότητος έγιναν θεμελιωτές του ελληνοχριστιανικού ιδεόδους που αποτέλεσε κατόπιν τη βάση του ευρωπαϊκού πνεύματος και του πολιτισμού και της παιδείας. Και φυσικά αναφέρεστε και εσείς ο ίδιος στον Αυγουστίνο, στον Ακινάτο και κατόπιν σε όλους τους στοχούς που πέρανε με την επίδραση του ελληνικού πνεύματος την αναγέννηση και βέβαια από το Βυζάντιο που πήγανε όλοι μορφωμένοι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στην Ευρώπη και πραγματικά δημιουργήσαν αυτό το θαύμα της αναγεννήσεως. Τι έτσι ακριβώς θα ρωτήσω. Είμαι κατευθυνσιασμένος εχθές με τη γιορτή στα σχολεία και φροντίζουμε στα σχολεία μας εδώ να διαδώσουμε και να γιορτάσουμε την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων. Θέλουμε, κύριε Καμπισιόνι, ναι, θέλουμε να στείλετε ένα μήνυμα εδώ στην Ελλάδα. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε. Ένα μήνυμα εδώ, ξέρουμε την αγάπη σας και την προσπάθεια που κάνετε να διαδώσετε τον ελληνισμό, την ορθοδοξία, εκεί που βρίσκεστε. Είναι μεγάλη και σημαντική η δραστηριότητά σας για τους Έλληνες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, που μας παρακολουθούν και μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα και μας δίνουν και μηνύματα και το εξωτερικό πολλές φορές. Τι θέλετε να πείτε για να ακούσουμε και τι περιμένουν από εσάς, σας γνωρίζουν, σας έχουν παρακολουθήσει και από τις εκπομπές μας, είστε γνωστός σε παγκόσμιο επίπεδο, να πείτε κάποια λόγια για την ελπίδα της ζωής. Ποια είναι η ελπίδα που ο άνθρωπος που μπορεί να σταθεί στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε? Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το κύριο θέμα μας. Ναι, περνάμε δύσκολες μέρες, αλλά δεν θα πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας, ούτε και να ακινητοποιηθούμε. Όπως να έχει το πράγμα, έχουμε πολιτισμό, έχουμε κεφάλαια, τα οποία δεν τα προωθούμε αρκετά. Πρέπει να κάνουμε έτσι οι Έλληνες, της Ελλάδος, οι Ελλαδικοί και οι Έλληνες της Διασποράς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θα πρέπει να ανασκοποθούμε και να κάνουμε πάλι ένα θαύμα παρόμοιο σαν αυτό από τους 40. Πρέπει να ομονοήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε θαυμάσιο πολιτισμό, έχουμε θαυμάσια πατρίδα, έχουμε θαυμάσια πράγματα τα οποία τώρα τα εκμεταλλεύονται άλλοι. Και είναι και δικό μας φάρμα. Ναι, βεβαίως. Πρέπει πρώτα εμείς, πρέπει να ομονοήσουμε, πρέπει να σεβαστούμε την ονομιά μας, πρέπει να σεβαστούμε την αξιοπρέπεια. Έχει το όνομά μας διασυρθεί. Όσο να είναι βέβαια, ο Χριστός όσο και αν φτωχύνει αξίζει για 10 γύρους. Και ας τυπάνε όσο θέλουν, η Ελλάδα μας είναι Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το βλέπω εδώ, ότι αυτοί που ξέρουν περί Ελλάδος, συνοφορούνται και λυπούνται για αυτό που συμβαίνει τώρα στην πατρίδα. Βεβαίως. Η ελπίδα μας είναι να ομονοήσουμε, να ανασκοποθούμε και να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε και να προωθήσουμε και να διαδώσουμε τα μεγαλύτερα κεφάλαια που έχουμε, τον πολιτισμό μας και το ότι έχει προσφέρει διαμέσου των αιώνων η πατρίδα μας τόσα πολλά. Όλος ο κόσμος προστάει στην πατρίδα μας. Να είστε καλά. Και συνεπώς δεν πρέπει να παραιτηθούμε εμείς αυτών των μεγαλείων. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, κύριε Καμπισιόνι. Εδώ είμαστε και θα δοθεί ευκαιρία έτσι να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά τα λόγια που είπατε, επικοδομητικά, πνευματικά, να υπάρχει ενθάρρυνση στον τόπο μας. Ναι, κύριε Τσακλή, σας ακούμε. Θα πρόσθετα στα ωραία αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής και την ορθόδοξη πίστη μας. Διότι αυτό ήθελα να πω. Πάντοτε, γιατρέ μου, με συμπληρώνετε, είστε επακριβείς. Τον Έλληνο-Χριστιανικό μας πολιτισμό. Έτσι. Τον Έλληνο-Χριστιανικό μας πολιτισμό. Σήμερα σπουδαστές με ρωτούσαν για διάφορα πράγματα, γιατί κάνω και την θεολογία, μέρος της φιλοσοφίας. Βρήκα την ευκαιρία να μιλήσω ακριβώς για τον Έλληνο-Χριστιανικό πολιτισμό. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ότι ωραιότερο φάνηκε στην ανθρωπότητα όλα αυτά τα χρόνια, ότι ωραιότερο φάνηκε ήταν αυτή η μίξη, αυτή η αρμονία, όπως την είπατε πολύ καλά, του ελληνικού αρχαίου ελληνικού πνεύματος, του σωστού αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τον χριστιανισμό. Γι' αυτό και έχετε δίκιο. Γι' αυτό ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης και αυτοί θεωρούνται προχριστιανοί φιλόσοφοι. Μα εγώ λέγω πολλές φορές ότι αυτοί ήταν οι πρώτοι χριστιανοί πριν Χριστό.
διότι ήταν η προπαίδεια για τον χριστιανισμό και έγινε αυτή η συνάντηση, να πω, του χριστιανισμού και του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τους πατέρες της Εκκλησίας και το ότι διαφύλαξαν τα κείμενα των αρχαίων μας, που είναι τώρα οτιδήποτε άλλο λέγω στους σπουδαστάς μου, ότι είναι υποσημειώσεις σε αυτά που είπαν οι Πλάτωνας και Αριστοτέλης και οι λοιποί Έλληνες φιλόσοφοι. Να είστε καλά. Αυτοί οι άνθρωποι που διέσωσαν αυτά τα κείμενα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε καθηγητά, θέλω να δώσω ένα θερμό χαιρετισμό στους συμπατριώτες και ένωση μην καταπληκτούμε. Να είστε καλά, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Και αυτοί, κύριε καθηγητά μου, είναι οι μεγάλοι δεξαμενοί, το μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο της ανθρωπότητος σήμερα. Αυτοί οι τρεις ιεράρχες αποτελούν το μεγάλο πνευματικό. Να πούμε ένα γεια στον καθηγητή και συνεχίζετε να συζητήσετε τον λόγο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εδώ είμαστε και πάλι να ακούσουμε τα σοφά σας λόγια που μας δίνουν θάρρος στις καρδιές μας. Αυτό το ξέρετε. Σας θεωρούμε αρρωγό βοηθό σε αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά. Πολλές ευχές. Και πάλι σύντομα σε επόμενες εκπομπές θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και θέλω να βεβαιώσω τους συμπατριώτες ότι φροντίζω εν πάδε ίσταμε τον κοινων ρήμας υπηθόμενος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Άλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τζακλή, έχετε το λόγο. Ναι, έλεγα πως 17 ολόκληρους αιώνες από τότε που εμφανιστήκαν αυτά τα αστέρια του στερεώματος, οι τρεις μεγάλοι φωστήρες αυτής του χριστιανισμού, οι οποίοι και τι δεν έκαναν. Έκαναν την καλύτερη τοποθέτηση του χριστιανικού δόγματος. Τι είναι ο Πατέρας, τι είναι ο Υιός, τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Πράγματα που δεν τα δέχονται οι παπηγοί και οι άλλες αιρέσεις. Λοιπόν, τοποθέτησε έτσι τα πράγματα ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος, ούτως ώστε να γίνουν αυτά σαν αμετακίνητη στήλη και προμαχώνες μέσα στο θεωρητικό του χριστιανισμού, ούτως ώστε να προφυλάξουν τους ανθρώπους από τις αιρέσεις. Μεγάλο έργο αυτό και σπουδαίο έργο. Από τότε λοιπόν όλες οι αιρέσεις χτύπησαν, όπως χτυπάνε τα κύματα επάνω στους κυματοθράστες, χτύπησαν πάνω στα βιβλία αυτών των ανθρώπων και στις στα δικά τους δόγματα, τα οποία είναι τέλεια αγιοπνευματικά, του Μεγάλου Βασίλειου τα δόγματα και όλα αυτά. Αρκεί να σας πω ότι για να μας δώσει την αναλογία της Αγίας Τριάδος, σοφίστηκε ο Μέγας αυτός άνθρωπος, ένα πράγμα το οποίο είναι καταπληκτικό και όταν το διάβασα έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λέει, κοιτάξτε τον ήλιο. Ο ήλιος δεν είναι ένα πράγμα, λέει, είναι τρία πράγματα. Διότι ήλιο λέμε, λέει, και το φως που βγαίνει από τον ήλιο, το λέμε ήλιο. Το φως, το φως του ηλίου. Αλλά και τη ζέστη του ηλίου τη λέμε ήλιο. Γιατί θέλουμε να βγούμε να ζεσταθούμε στον ήλιο, λέμε. Αλλά και την πέτρα εκείνη πάνω στο διάστημα που καίει, το διάπειρο αυτό σώμα που έχει εκατομμύρια χιλιόμετρα φλόγες, ας πούμε, πολλών εκατομμυρίων βαθμών, και το λέμε και αυτό ήλιο. Δηλαδή, η πέτρα, η λάμψη και η ζέστη, λέγονται ήλιος. Ναι. Αλλά τα τρία αυτά είναι ένα. Ένα ήλιος. Ναι, βέβαια. Έτσι λοιπόν είναι και η Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας Θεός. Είδατε μια ωραία αναλογία που βρήκε, ας πούμε, για να τονίσει ποιο είναι το τρισυπόστατο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν εκείνος ο οποίος όταν προπυλακίστηκε από τον Ουάλαντα και ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λιγόλογοι και ξέρουν, ας πούμε, όταν άρχισε και του έκανε εκείνος θεωρίες για το φω, για να γίνει αυτός και αριανός, να γίνει και αυτός αριανός κλπ. Τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, λέει, πες μου τι θέλεις τελικά να τελειώνουμε. Λέει, να προσέλθεις, λέει, στην παράταξη του Αρίου. Λέει, ο Άριος είναι αιρετικός, του λέει, μην το ξαναπείς καθόλου, ναι. Του λέει. Λέει, μα ο Άλαντας, λέει, μου είπε να σου το πω και όχι μόνο να σου το πω, αλλά να γίνεις και εσύ αριανός. Του λέει, και αν δεν γίνω, τι θα γίνει. Αν δεν γίνεις, του λέει, θα σε εξορίσουμε. Θα με εξορίσετε. Μα θα χαρώ, λέει, γιατί παντού είναι ο Θεός. Και εκεί που θα με πάτε, λέει, Θεός θα υπάρχει, ήλιος θα υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Λέει, θα σου κατάσχουμε τα υπάρχοντά σου. Θα μου κατάσχει τα υπάρχοντά σου. Έλα εδώ, του λέει, πάρτα. Εκείνο το ρασάκι, λέει, είναι εκεί πέρα και μερικά βιβλία. Πάρτα σήμερα να μην τα έχω, λέει αυτό. Τον εκεί τα γιου άλλο θα είχε χάσει. Του λέει,
Μα κοίταξε τα πράγματα πιο σοβαρά, του λέει ο Βασίλη. Θα σε εξοντώσει ο Γάλαντας. Α, του λέει, αυτό είναι καταπληκτικό. Σε παρακαλώ, πες του σήμερα να το κάνει αυτό, του λέει, για να με στείλει πιο γρήγορα στο Χριστό που αγαπάω. Θα του χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχάσετε ότι το πεις, του λέει. Να του πεις ότι αν με εξοντώσει, θα του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. Αυτός τα χάσε και τον κοίταγε έτσι και λέει, μα κανείς, λέει, δεν μου μίλησε προηγουμένως έτσι. Κανένας επίσκοπος δεν μίλησε με αυτή τη γλώσσα. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, φαίνεται, αγαπητέ μου, ότι δεν βρήκες αληθινό επίσκοπο. Για να μην αγχωθούμε, κυρία Τζακλή, να περάσουμε στο Βαγγέλη. Να μην αγχωθούμε. Γιατί το αφήνουμε στο τέλος και θα προλάβουμε. Να μην αγχωθούμε, γύρω. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο το Ευαγγέλιο, ναι, τις βασικές έννοιες. Θα προσπαθήσουμε, έννοιες. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα, θα προσπαθήσουμε. Ναι, είμαι σας ακούμε. Καμιά φορά αισθάνομαι τον εαυτό μου ανεπαρκή να μιλάω για το Θεό, διότι αυτά είναι μεγάλα πράγματα και θέλουν μεγάλη έτσι, ναι, επισημότητα και δεν ξέρω πώς. Βέβαια, στην Εκκλησία να πηγαίνουμε να ακούμε το Ευαγγέλιο από τον Παπά, διότι και εκεί έχει μεγάλη αξία ο λόγος αυτός και μπαίνει μέσα στα τρεις βαθά του πνεύματός μας. Αλλά εδώ κάνω μία μικρή ανάλυση, ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι. Έχουμε για τον Ζακχαίο σήμερα και λέει μπήκε ο Ιησούς στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήταν μια πόλη που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν πολύ χαμηλή πόλη. Κατέβαινε πολύ για να πα κάτω. Λέγανε ότι είναι και κάτω από τη θάλασσα η Ιεριχώ. Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Και ειδού εκεί ένας άνδρας, ονόματι Ζακχαίος, που ήταν ο αρχιτελώνης, φοροεισπράκτορας δηλαδή, φορομπίχτης θα λέγαμε σήμερα με τα σύνδεσμα. Ένας πολύ πλούσιος, σαν εφοπλιστής άνθρωπος, ο οποίος είχε δικά του τελωνία τότε. Ναι. Ήταν ιδιωτικά τα τελωνία και έκοβε ό,τι ήθελε. Και ζήτησε να δει τον Ιησού ποιος ήταν. Και ήταν κοντό στο ανάστημα και σκεπάζει το από το πλήθος. Και αφού έτρεξε μπροστά, ανέβηκε σε μια σικομοριά, σε ένα δέντρο δηλαδή μουριάς, για να δει από εκεί τον Ιησού που έμελε να περάσει. Και όταν ήρθε ο Ιησούς στον τόπο εκείνο, σήκωσε τα μάτια του ο ίδιος και τον είδε και τον εφώναξε με το όνομά του, ενώ δεν τον ήξερε από πριν, ναι, και του είπε, «Ζακχαίε, έλα, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα θα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και κατέβηκε ο Ζακχαίος γρήγορα και τον υποδέχτηκε στο σπίτι του με χαρά. Και όλοι μουρμούριζαν και έλεγαν ότι στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου μπήκε για να αναπαυθεί. Και στάθηκε ο Ζακχαίος και είπε προς τον Κύριο, «Ιδού, να που λέμε εμείς σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Να, κοίτα, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Τα μισά από τα υπάρχοντά του τα δίνει στους φτωχούς». Προσέξτε, είναι μια μεγάλη θυσία που κάνει ένας, ναι, άνθρωπος, ο οποίος συνήθως οι φτωχοί δεν δίνουν. Οι πλούσιοι δεν δίνουν, οι φτωχοί δίνουν. Δεν το έχετε υπόψη σε αυτό. Είναι μύθος λοιπόν ότι οι πλούσιοι δίνουν, δεν δίνουν οι πλούσιοι, οι φτωχοί δίνουν. Ναι, ναι, έτσι όπως γίνεται. Αν ρωτήσετε ένα ταξιτζή, ποιος το αφήνει μπουρμπουάρ, θα σας πει κάτι γριούλες, κάτι φτωχοί, κάτι αυτοί. Οι πλούσιοι θέλουν και την τελευταία δεκάρα να την πάρουν πίσω. Είναι η νοοτροπία αυτή. Ιδού τα μισά υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς. Και όποιον τον αδίκησα, του δίνω πίσω τετραπλάσια. Όταν τ' άκουσε αυτό ο Ιησούς, είπε, σήμερα στο σπίτι αυτό έγινε σωτηρία, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης, που είναι αμαρτωλός υποτίθεται, είναι υιός και απόγονος του Αβραάμ και δικαιούται και αυτός τη σωτηρία. Διότι ο υιός του ανθρώπου, έτσι ονομάζει τον εαυτό του ο Θεάνθρωπος Χριστός, δεν έλεγε ότι είναι υιός του Θεού, γιατί τον είχαν πιάσει από την πρώτη στιγμή, γιατί, ναι, τον είχαν καρφώσει ο Σταυρό. Έλεγε ο υιός του ανθρώπου και μετά τους είπε ότι είναι ο Μεσσίας, ο υιός του Θεού. Ο υιός του ανθρώπου λοιπόν ήρθε στον κόσμο να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Απολωλός θεωρείται το χαμένο πρόβατο. Το χαμένο πρόβατο λέγεται απολωλός. Και λέει και σε μια άλλη παραβολή ο Χριστός ότι όταν λέει χάσει ένα πρόβατο ο βοσκός, αφήνει τα 99 και τρέχει να βρει το ένα, το χαμένο πρόβατο. Ναι. Και όταν το βρει, το βάζει στην πλάτη του, ναι, και γεμάτος χαρά το φέρνει πίσω στο μαντρί. Και χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 πρόβατα που έχει. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η Ευαγγελική παραβολή. Πείτε το νόημα, γιατί έχουμε ένα δίλεπτο. Ναι, ένα δίλεπτο. Ναι, πείτε. Πρώτα είναι απαραίτητη η επανόρθωση αν έχουμε κάνει κάτι κακό. Είδα τον Ζακχαίος, λέει, όσους αδίκησα, τους τα δώσω πίσω. Ναι. Δεν αρκεί η μετάνοια να πούμε, ναι, τώρα μετάνιωσα και είναι χριστιανός και ξέρω εγώ. Αλλά πρέπει να δεις και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πώς. Ποιος έχει αδικήσει να τα ξαναδώσει. Να προσπαθήσεις δηλαδή να επαναφέρεις. Έστω και με ένα συγγνώμη, έστω και με μια συμπαράσταση. Ήτανε κοντός, όπως είπαμε. Παρόλο που ήταν βαθύπλουτος και εφοπλιστής, έβλεπε τα πλούτη και τα μεγαλεία να μην του δίνουν αληθινή χαρά. Είχε αναζητήσεις, κύριε Φουντουλάκη, βλέπουμε. Κάτι του έλειπε του ανθρώπου, ναι, αυτού. Γι' αυτό, όταν άκουσε ότι περνά ο Χριστός, πήγε εκεί πέρα, μήπως γεμίσει περισσότερο την ψυχή του από το κενό αυτό που δίνουν τα πολλά λεφτά και οι πολλές σκοτούρες. Ναι.
ήθελε κατά βάθος να συναντήσει τον Χριστό, γιατί δεν αισθανόταν την πληρότητα αυτή που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Πρέπει να έχει. Μόνο η πίστη στον Χριστό, λοιπόν, δίνει την πνευματική χαρά με διάρκεια. Διότι οι δονές, το χρήμα, το φαγητό, οι στιγμιαίες χαρές, τα ταξίδια κλπ. Είναι καλά μόνο όταν διαρκούν. Ναι. Μόλις τελειώσουν οι δονές, το φαγητό και τα ταξίδια και όλα αυτά, πάλι ο άνθρωπος έρχεται σε μια κατάσταση μελαγχολίας, ανίας, ναι, που είναι και αυτή η ψυχική αρρώστια, και δεν ξέρει τι του φταίει. Διότι η καρδιά του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι και κύριε Φουντουλάκη και όλοι που μας ακούτε, αναπαύεται μόνο στο Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου είναι πλασμένη να έτσι, καλά, κύριε Τζακλή, αναπαύεται μόνο κοντά στο Θεό. Κύριε Τζακλή, φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εδώ είμαστε και πάλι να συνεχίσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι διαχρονικά. Ο κ. Τζακλής κάθε βράδυ στην Πυριακή Εκκλησία μιλάει για αυτά τα θέματα, το 10.30 το βράδυ, διακεκριμένος επιστήμονας με ωραία συγγραφική δραστηριότητα. Και το Σάββατο 10.30. Και Σάββατο 10.30, καλά κάνετε και το είπατε. Επειδή τα θέματα αυτά είναι ανεξάρτητα, θέλουμε άπειρες ώρες, αγαπητοί φίλοι. Ποτέ δεν τελειώνουν αυτά τα θέματα. Βλέπετε το τηλέφωνο, μπορείτε να μας επικοινωνήσετε και τώρα που τελειώνει η εκπομπή, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας μιλήσουν, να μας μιλήσετε. Είδατε τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, τα θέματα, η επικοινωνία συνεχίζεται για την γαλήνη, για την ηρεμία της ζωής. Και το τελευταίο βιβλίο το οποίο έχω συγγράψει είναι Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, το βιβλίο που μίλησε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας. Το βλέπουμε στις οθόνες μας. Και αν τηλεφωνήσετε σήμερα, μπορείτε όλα αυτά τα βιβλία να τα δείτε, να τα βρείτε σε ειδικές τιμές, σε τιμές κόστους, όσο δηλαδή μας κοστίζουν. Είναι ενημερωτικά πολύ της φιλοσοφίας με έναν τρόπο πολύ ωραία γραμμένο. Να είστε καλά, κύριε Κλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.